Ένα αυτό. Και δεύτερο, τα Γιάννενα πουλήσανε ένα παίκτη. Πόσα τον πουλήσανε? 2 εκατομμύρια. Αυτή την αγορά την άνοιξε ο Ολυμπιακός. Άκη. Εάν δεν είχε ανοίξει ο Ολυμπιακός την αγορά να πουλιέται ο Ρέτσος 20 εκατομμύρια, λέμε, Μανολάς 15, Μήτρογλου 15, τα Γιάννενα θα πέρανε τώρα 150 χιλιάρικα. Για να έρθει εδώ η Arsenal δεν είδε και το Μέση και λέει πάρε 2 εκατομμύρια. Ένα παιδάκι βρήκε, μακάρι να πάει καλά. Αλλά θέλω να πω, την αγορά, τη χρηματική αγορά την άνοιξε ο Ολυμπιακός. Εδώ και χρόνια. Τη χρηματιστηριακή, του ποδοσφαίρου. Ναι, του ποδοσφαίρου. Και αυτό που το ξεχνάτε όλοι. Κάθε χρόνο ό,τι παιδί, ό,τι θέλει, το ρέντι, το καρασκάκι που πάμε στο κήπεδο, εσείς νομίζετε ότι ανοίγουμε την πόρτα, βάζουμε το διάκριο και μπαίνουμε μέσα. Ξέρετε πώς έχει φτιαχτεί από αποδυτήρια και από άλλα πράγματα που δεν τα θυμάμαι τώρα από τα νεύρα μου. Το ρέντι, ξέρετε ότι δεν υπάρχει, ότι κάθε χρόνο επενδύει σε μηχανήματα, πήρε κι άλλη έκταση πιο κάτω, άλλο γήπεδο. Από πού γίνανε αυτά? Και ξαφνικά θα ακούσω το κάθε πούστη, το κάθε μαλάκα που θα πει ρε χοντρέ σε έναν Ολυμπιακό που εγώ κλαίω να χάσω ένα πρωτάθλημα και εσύ που με βλέπεις και βρεις αυτό που επενδύει. Ποιος δεν έρθει ρε? Αυτός με τα μπαρχιδε, με τα πως θα λέγατε, τα μαργαριτάρια. Ναι. Τα βλέπουν ρε, για τα μαγαζιά, τα γωνία, τα βλέπουν και οι Βάζελοι και οι Αγγίδες. Αλλά και εγώ τώρα για να τελειώνω θα σου πω και ένα τελευταίο. Έχω μια πίκρα με τον Λεμονή που πρέπει να βγει και να πει. Είχα ένα διάλογο εγώ τότε που ήρθα με τον Μαρινάκη για 2 μήνες, για 5 μήνες. Μην καθέρετε και τσακώνει ο κόσμος τσάπα που δεν τσακώνεται, δεν τσακώνεται. Εγώ στα Facebook. Στα Facebook. Εγώ στο Ρέντι σήμερα στο... Στο Σεφ. Στο Σεφ σήμερα. Άκουγα τα καλύτερα και για το Λεμονί που ήρθε το παιδί και βοήθησε και για το Μαρινάκι που δεν έμεινε στα 300 χιλιάρικα και έβαλε 2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Για να εγώ να κάνω το μάκα το καλοκαίρι και εσύ με το 1 το συνεχόμενο. Το 8. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Ναι, αλλά μόνο τώρα... Ολυμπιακός, μόνο φύλλα, μόνο αυτή τη φανέλα που αγαπάμε και προσέξτε και το Λεμονί αγαπάμε. Όλη την κοινωνία, όποιος είναι κομμάτι του Ολυμπιακού. Απλά, έτσι. Δεν γίνεται κάποιοι αυτόκλητες, αυτόκλητοι δικηγόροι, όπως το λέω, να κάνουν τον Αβανταδόρο μόνο για να μπουμπούλα. Ή, και να σας πω και κάτι, αγαπάνε μόνο τον εαυτό του.